Πάμε στον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα και χρόνια κύριε πολλά. Οικονόμου, να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Υπουργέ, εσείς που αποδίδετε πρώτα απ' όλα αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα. Κοιτάξτε, προφανώς κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει διεθνής διάσταση του προβλήματος. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση παραβιάζει, ας πούμε, ανοιχτές θύρες λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζεται αυτό το θέμα. Όντως υπάρχει διεθνή διάσταση του προβλήματος, υπάρχουν λήψεις φαρμάκων σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο αυτή την περίοδο και λόγω προβλημάτων παραγωγικών και εφοδιαστής αλυσίδας, αλλά και λόγω αυξημένης ζήτησης από την συνδημία αυτή της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού, των εποχικών λοιμώξεων, της γρήπης κλπ. Η κριτική που κάνουμε στην κυβέρνηση είναι ότι παρότι γνώριζε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από ένα χρόνο υπάρχει επιδείνωση του προβλήματος, πάντα υπήρχαν προβλήματα σε κρίσιμες περιόδους διαθεσιμότητας κάποιων σκευασμάτων. Ναι, σε αύξηση. Είχαμε και εμείς στην περίοδό μας ελλείψεις 70-80 κωδικούς. Με έγκαιρη παρέμβαση του ΕΟΦ, με απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και με έλεγχο των αποθεμάτων που είχαν και οι φαρμακαποθήκες και οι φαρμακευτικές, εξομαλυνόταν η κατάσταση. Μα, και αυτό γίνεται φτάσαμε... και τώρα, λέει η κυβέρνηση, κύριε Ξανθέ. Ναι, αυτό αλλά κάνει η κυβέρνηση. Εδώ και καιρό, λέει το κάνει. Γίνεται καθυστερημένα, κύριε Οικονόμου, και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και τώρα πια αρχίζει να μην αποδίδει ούτε αυτή η ατελής παρέμβαση η οποία γίνεται αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι η κριτική που κάνουμε είναι ακριβώς αυτή, ότι τα αντανακλαστικά ήταν προβληματικά. Και ήταν προβληματικά όχι για λόγους διαχειριστικής ανεπάρκειας, αλλά επειδή υπάρχει και μια βαθύτερη ιδεολειψία σε αυτή την κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που λέει ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και ότι δεν χρειάζεται και πολύ κρατικός παρεμβατισμός και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο ελεύθερος ανταγωνισμός διευθετεί τα θέματα, λύνει τις απαντήσεις. Υπάρχουν όμως και κανόνες, δηλαδή υπάρχουν και τα αποθέματα τα υποχρεωτικά κτλ. Υπάρχουν κανόνες. Λοιπόν, εσείς τώρα θεωρείτε λογικό, ενώ είναι σε έξαρση τόσους μήνες αυτή η ιστορία, τώρα να έρχεται το Υπουργείο και να λέει θα ελέγξουμε τα αποθέματα, θα ελέγξουμε τις φαρμακαποθήκες, θα στείλει ο ΕΟΦ, ας πούμε, μια κατάσταση με τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη, θα δώσουμε προτροπή, κάνουμε προτροπή να χρησιμοποιούνται γενώσιμα, να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς κλπ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κατά την άποψή μου. Είναι κατόπιν εορτής και βεβαίως κάτω από την πίεση της σκληρής πραγματικότητας, κινήσεις οι οποίες δεν θα έχουν και την, φοβάμαι και την, μακάρι να εκτονωθεί η κρίση, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολη η υπόθεση. Ο κύριος Πλεύρης λέει ότι δεν θα υπάρξει κρίση στο θέμα των φαρμάκων. Μα υπάρχει κρίση ήδη, κύριε Οικονόμου. Ναι. Ξέρετε ότι υπάρχει έλλειψη αντιφυματικών φαρμάκων. Αυτό διαφεύγει τη δημόσια συζήτηση. Το έχουν καταγγείλει πνευμονολόγοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και στο Υπουργείο και στην Πνευμονολογική Εταιρεία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας αν δεν είναι διαθέσιμες θεραπείες σε ένα περιστατικό φυματίας στο οποίο γίνεται πρώτη διάγνωση. Αυτά τώρα ούτε σε γενώσιμα υπάρχουν, αυτά που λέτε. Αυτά τα αντιφυματικά φάρμακα, επειδή δεν είναι ευρείας χρήσης, δεν υπάρχει παραγωγικό ενδιαφέρον. Αν δεν έχεις έγκαιρα φροντίσει να έχεις ένα εθνικό απόθεμα σε φάρμακα αναντικατάστατα πρώτης γραμμής, όπως είναι τα αντιβιωτικά, όπως είναι τα αναλγητικά, τα παυσίπονα, τα αντιφυματικά κλπ, θα βρεθείς στην φάση την οξία και θα έχεις δυσκολία. Επομένως, αυτή είναι η κριτική που κάνουμε. Πιστεύουμε ότι είναι μια αντίληψη που καθοδηγεί, ας το πούμε, τις κινήσεις του Υπουργείου, η οποία όμως αποδείχθηκε ειδικά στην πανδημία ότι η αγορά δεν λειτουργεί και ότι χρειάζεται ισχυρή κρατική παρέμβαση για να τεθούν οι κανόνες, να ελεγχθεί το πλαίσιο και να διασφαλιστεί η εγγυημένη. Υπάρχει πάντως και ένα παιχνίδι των εταιριών, κύριε Υπουργέ. Εδώ το ξέρετε και εσείς, με τις τιμές, με τις εξαγωγές, με την κερδοσκοπία. Υπάρχει κερδοσκοπία, κύριε Οικονόμου. Δεν το συζητάμε. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο χρειάζεται σήμα ελέγχου και παρέμβασης. Ξέρετε ότι το ΙΦΕΤ, το ΙΦΕΤ υποτίθεται ότι είναι το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας, είναι μια θυγατρική του ΕΟΦ, η οποία λειτουργεί ως κρατική φαρμακαποθήκη. Μάλιστα. Είναι αυτή η οποία παρεμβαίνει στην αγορά όταν υπάρχουν ελλείψεις και εισάγει φάρμακα και τέλος πάντων εγγυάται την πρόσβαση, ειδικά σε ασθενείς με σπάνια νοσήματα κλπ. Μάλιστα. Ξέρετε ότι το ΙΦΕΤ κατηγορείται αυτή την περίοδο ότι η διοίκησή του έχει μπει και αυτό στο τρυπάκι
των παράλληλων εξαγωγών. Mm-hmm. Για λόγους κερδοσκοπίας. Υπάρχουν αναφορές στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δηλαδή το ίδιο το ΙΦΕΤ, η κρατική φαρμακαποθήκη, κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Άρα δεν δίνεται ένα σήμα, πώς να το πω, ισχυρής βούλησης ελέγχου σε αυτό το πεδίο. Εσείς εκτιμάτε επομένως ότι θα συνεχιστεί η κρίση αυτή και μπορεί να, κοιτάξτε, εγώ δεν να κρατήσει θέλω σε μακρύ διάστημα. Μάτις, τι λέτε. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, ούτε θεωρώ ότι έχει νόημα τώρα να καταστροφολογούμε. Mm-hmm. Χρειάζονται καταρχήν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα και αυτή η επιστολή τώρα που έστειλε ο κ. Πλεύρης την κυρία Κυριακίδου, ναι, στην Επίτροπο Υγείας. Συγγνώμη τώρα. Καθυστερημένα έγινε και αφού και τον εγκάλεσα και εγώ προσωπικά δημόσια ότι δεν έχει κάνει τίποτα ούτε στο επίπεδο της Ευρώπης. Mm. Δηλαδή θέλει να έχει ανακοινώσει ήδη 10 μέτρα το Υπουργείο, δεν είχε μείνει με σταυρωμένα χέρια. Ακούστε τώρα, τα έχετε δει τα μέτρα αυτά. Τα περισσότερα ευχολόγια είναι. Mm-hmm. Ευχολόγια. Γιατί η σταυρογράφηση είναι ευχολόγιο, η ηλεκτρονική σταυρογράφηση πώς είναι αυτό. Η ηλεκτρονική σταυρογράφηση υπήρχε χρόνια. Mm-hmm. Προϋπήρχε, δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν υπήρχε για κάποια φάρμακα, δεν υπήρχε. Πήγαινε άλλο στο φαρμακείο και παίρνει 5, 6, 7 και έλειπαν από του άλλου. Δεν υπήρχε πάντα σε όλα. Σε όλα. Το μόνο που έχει ρυθμιστεί είναι η δυνατότητα, η μη δυνατότητα μάλλον, χωρίς αντιβιωτικών, χωρίς ιατρική συνταγή. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό βήμα, αλλά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν καλύπτει το θέμα των ελλείψεων. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση στην αγορά και βεβαίως να μην εμφανιστεί ως μονόδρομος η αύξηση στις τιμές. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο εθνικό. Δεν λειτουργεί το παγκόσμιο μοντέλο παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων. Τις παρενέργειες αυτού του πράγματος ζούμε αυτή την περίοδο σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και με τις ανισότητες στην πρόσβαση στα εμβόλια και με τις δυσκολίες αυτές και τις στρεβλώσεις στη φαρμακευτική αγορά. Άρα χρειάζονται άλλου τύπου συμμαχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς είχαμε κάνει την προηγούμενη περίοδο μια προσπάθεια με χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, mm-hmm, που έχουν ομοειδή, ας πούμε, προβλήματα. Χρειάζεται να κινηθεί η χώρα μας, να πάρει πρωτοβουλίες και κυρίως να διασφαλίσει ότι στο εθνικό επίπεδο θα υπάρχει έλεγχος. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε αυτή την περίοδο αν τηρείται, για παράδειγμα, η υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιριών να έχουν αποθέματα τρίμηνης διάρκειας. Mm-hmm. Και ότι οι φαρμακαποθήκες δεν κρατάνε το στόκ για να ξεπεράσουν τη φάση της απαγόρευσης και να το ξαναστείλουν στο εδώ εξωτερικό. Εδώ πάντως επιβλήθηκαν και πρόστιμα. Μπήκε και λουκέτο, όπως λέει ο υπουργός τουλάχιστον, σε κάποιες φαρμακαποθήκες. Ξέρετε πόσες είναι οι φαρμακαποθήκες και οι οικονόμους στην Ελλάδα? Mm-hmm. 170-180. Μάλιστα. Έλεγξε δύο ο κύριος Πλεύρης και επέρεται γι' αυτό. Ωραία, καλώς έκανε και τις έκλεισε. Θα μπορεί να μας δώσει μια εικόνα των πορισμάτων του ελέγχου στις όλες τις υπόλοιπες? Mm-hmm. Τι έχει γίνει? Πού έχουν εμφανιστεί παρατυπίες? Υπάρχουν αποθέματα που δεν δηλώνονται και δεν διατίθενται στην ελληνική αγορά? Δηλαδή, δεν, και κυρίως βεβαίως είναι απαράδεκτο, και θέλω να το πω αυτό. Mm-hmm. Ξέρετε ότι δεν είμαι ο άνθρωπος που επιδιώκει, ας πούμε, τη σύγκρουση και την πόλωση. Αλλά τον άκουσα και σήμερα προσωπικά. Mm-hmm. Στην ΕΡΤ το πρωί. Είπε 4 φορές ότι ο Ξανθός έχει ευνοήσει τις πολυεθνικές. Mm-hmm. Είναι επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό? Είναι επίπεδο να πετάς λάσπη στον αντίπαλο επειδή σου κάνει κριτική και να επαναφέρει υποθέσεις τώρα ξεχασμένες που έχουν καταπέσει και στην Ελληνική Βουλή και θα καταπέσει στο δικαστήριο το ειδικό αυτή την ιστορία της μη τιμολόγησης, mm-hmm, του πρώτου εξαμήνου του 2015. Πρέπει να είναι σε απελπισία. Λέγεται από τότε πάντως αυτό, τρέχει. Ναι, αλλά πρέπει να είναι σε απελπισία ο Υπουργός, νομίζω πραγματικά δηλαδή, για να επιστρατεύει τέτοια επιχειρήματα σε αυτή τη φάση, προσπαθώντας να αποδομήσει την αντιπολίτευση και όχι να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αύριο το πρωί που θα τον έχω στην εκπομπή θα το ρωτήσω και γι' αυτό που να λέτε. Να το ρωτήσετε και επίσης να το ρωτήσετε γιατί, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει αυτό το θέμα και πρέπει να βρούμε μια βάση συνεννόησης, mm-hmm, έτσι, και να υπάρχει μια μίνιμουμ συνένεση κοινωνική και πολιτική, γιατί δεν έχει ενεργοποιήσει όπως του ζητάω επιτακτικά 3 χρόνια τώρα και σε αυτόν και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία να ενεργοποιήσει την Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την Φαρμακευτική Πολιτική, μάλιστα, η οποία είχε αρμοδιότητα να καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς, τους παράγοντες της αγοράς, να έχει πραγματική εικόνα των δεδομένων και να διευκολύνει, αν θέλετε, και μια εθνική στρατηγική. Γιατί δεν το κάνει αυτό το πράγμα και αποφασίζει, γιατί δεν μας καλεί τώρα, αυτές τις μέρες, αφού έχουμε μια όξυση του προβλήματος, γιατί δεν καλεί τα κόμματα? Να υπάρχει ένας διάλογος, λέτε, μάλιστα. Να υπάρξει ένας διάλογος. Mm-hmm. Άρα βλέπετε ότι ο ίδιος πυροδοτεί και δυναμητίζει αυτή τη δυνατότητα
Και η εύκολη λύση τώρα είναι ότι φταίνουν όλοι. Φταίνουν οι γιατροί που υπερσυνταγογραφούν, φταίνουν οι γονείς που θέλουν να είναι ανασφαλίσει, θέλουν να έχουν φάρμακα στο σπίτι. Φταίνουν οι. Εντάξει, σε αυτό πάντως φταίμε. Ότι φταίμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω ότι και εμείς πάντως οι πολίτες έχουμε και εμείς μια ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Δεν λέω ότι φταίμε εμείς, αλλά και εμείς έχουμε μια τρέλα με τα φάρμακα, μια ανασφάλεια με τα φάρμακα και έχουμε όλοι μας στο σπίτι μας ένα μικρό φαρμακείο. Αυτό. Δεν πρέπει, αυτό... να, δεν πρέπει και εσείς να το πρημοδοτείτε αυτό. Όχι, δεν το πρημοδοτεί κανένα. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται εξορθολογισμός και η συνταγογράφηση, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και κυρίως τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Γιατί το να έχεις απλώς ένα σύστημα συνταγογράφησης ηλεκτρονικό από μόνο του δεν εξορθολογίζει τη συνταγογράφηση και τη ζήτηση. Πρέπει να έχεις και πρωτόκολλα τα οποία να τηρούνται και να λένε ότι σε αυτό το επίπεδο, στις αναπνευστικές λοιμώξεις της κοινότητας. Οι επιλογές θεραπευτικές είναι αυτές. Δεν μπορείς να δώσεις το αντιβιωτικό, λέω τώρα, της νεότατης γενιάς, ναι, διότι έτσι αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι είσαι πιο ασφαλής απέναντι στον ασθενή σου ή διότι υπάρχει και μια συναλλαγή με μια φαρμακευτική εταιρεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.